Με Ελένη, Μιχάλης νομίζει ότι Ελένη, ότι Ελένη έχει ένα φίλο. Γι' αυτό Μιχάλης μιλάει σε μένα, εγώ κύριο Σμιθ, εγώ είμαι κύριο Σμιθ, είναι detective. Κύριε Σμιθ, ξέρω πως είσαστε ένα πολύ ικανός detective. Είμαι βέβαιος πως η Ελένη, η σύζυγος μου, έχει έναν φίλο, έναν εραστής. Εγώ φιλεύω πολύ, πολύ, πολύ. Κύριε Σμιθ, πρέπει να ανακαλύψετε αυτή την απιστία. Μιχάλη, θα δουλέψω για σας και είμαι βέβαιος πως θα τα ανακαλύψω όλα. Δεύτερη σκηνή. Δεύτερη σκηνή, Ελένη και ο φίλος της, Μάριος. Μιλάνε, μιλάνε, αυτοί μιλάνε. Μάι, σ' αγαπώ! Αγαπώ πολύ! Αλλά φοβάμαι πως ο Μιχάλης, ο σύζυγος μου, ανακάλυψε την αγάπη μας. Όχι, όχι, δεν ανακάλυψε τίποτα. Ο Μιχάλης είναι πολύ ανόητος. Θέλω να συναντήσω αύριο. Αλλά πού? Αύριο θα πάμε στην παραλία. Τρίτη σκηνή, ο κύριος Σμιθ μόνος του μιλάει. Μιλάει νομίζει, μιλάει μόνος του. Είμαι βέβαιος πως η Ελένη και ο φίλος της πήγαν στην παραλία. Γιατί η εραστές αυτής της πόλης πάντα πηγαίνουν στην παραλία. Και εγώ πηγαίνω εκεί και θα τους ανακαλύψω. Τελευταία στιγμή και κατάρτιση. Ο άντρας και η γυναίκα. Δραματικά. Πού ήσουν χθες? Πήγα στα μαγαζιά με την φίλη μου την Άννα και καμάμε ψώνια. Αυτά δεν είναι αλήθεια. Είσαι πουτάνα! Τελώρια πουτάνα εσύ! Εσύ πήγες στην παραλία με τον Μάριο. Φίλου. Τον φίλου του. Ήσασταν πολύ ανόητοι. Εσύ και ο Μάριος, ένα δετεκτήβ, μου είπε πως σας είδε στην παραλία και εσείς φιληθήκατε. Δεν σε απάντησα ποτέ. Ήταν μόνο η πρώτη φορά. Μπορείς να μιλάει. Σε συγχωρεί, αλλά σου θυμίζω. Remind. Δεν είναι μόνο η πρώτη, πρώτη, αλλά η τελευταία φορά.